Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστούμε, σήμερα Παρασκευούλα. Βέβαια, και έχουμε το καλύτερο top, εννοείται, της Παρασκευής, που ξεκινάει αμέσως τώρα, νούμερο 6. Τέτοια κολοτούμπα δεν έχετε ξαναματαδεί. Κολοτούμπα γεμάτη αδρεναλίνη. Βλέπουμε εδώ πέρα τον κύριο ή την κυρία, δεν μπορώ να διακρίνω από τη στολή. Λοιπόν, πηδάει με wingsuit, κάνει ανάποδη κολοτούμπα με ένα σκηνή και προσγειώνεται με αλεξίπτωτο εκεί, κάπου στις κορυφές της Γιούτα, παιδιά. Πώς το είναι το βίντεο. Αυτό το κουστούμι που φοράει. Λέγεται wingsuit. Δηλαδή είναι στολή που ανοίγει και έχει σαν φτερά, ρε παιδί μου, κατά τα χέρια. Ενώνεται δηλαδή ο καρπός με το αστράγαλο. Είναι πως έχουν σκιούρι αυτό το μηχανισμό που πετάνε, ρε παιδί μου, που έχουν έτσι σαν μανδύες. Λοιπόν, και κάνει αυτή την εξαιρετική κολοτούμπα. Εννοείται για τους φανς της αδρεναλίνης και των extreme sports. Είναι κάτι που θα το επιχειρήσω. Για πόσα λεφτά θα μπορούσες να το κάνεις αυτό? Δεν θα το έκανα γενικά, Μάριο. Αν μου έβινες, θα πάθαινα να κοπεί στον αέρα. Δύσκολο, αλλά πάμε σε κάτι που μάλλον πολύ θα θέλατε να κάνετε, γιατί ο James Bond στο νούμερο 5 από σήμερα που μιλάμε γίνεται πακέτο διακοπών. Πλάκα μου κάνει. Ένας οργανισμός που λέτε πολυτελών διακοπών έκανε μια σύμπρεξη με την εταιρεία παραγωγής που έχει φέρει στον κόσμο μας τον πράκτορα 007, τον James Bond, και δίνει τη δυνατότητα σε όποιον από μας θέλει να ζήσει την απόλυτη εμπειρία ταξιδιού. Σου λέει τι γίνεται. Αν πληρώσεις το άτομο τώρα, έτσι, 18.523 δολάρια για 5 μέρες, έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις όπως έζησε ο ίδιος ο Ντάνιελ Γκρέκ. Δηλαδή, θα πας να φας το χαβιάρι που έτρωγε, το μαρτίνι που έπινε. Θα πας στο Λονδίνο να κάνεις λίγο την καταδίωξη που έκανε στο Σπέκτερ. Και αν πληρώσεις και περισσότερα, δηλαδή γύρω στα 74.000 δολάρια. Πολύ περισσότερα. Βέβαια. Αυξάνονται οι μέρες. Θα έρθει και ο Ντάνιελ Γκρέκ σε αυτή την περίπτωση? Όχι. Κατάλαβες τώρα. Αν ήταν να έρθει και ο Ντάνιελ Γκρέκ, να το συζητούσαμε. Εκεί είναι πολύ λίγα τα λεφτά για 74. Αλλά θα έχεις μαζί τον κασκαντέρ του Ντάνιελ Γκρέκ. Θα σου δείξει πού γυρίστηκαν αυτές οι ωραίες, οι επίμαχες δυνατές στιγμές. Το βάλαν δηλαδή σε μια λογική ταξιδιού, οργάνωση. Ναι, κανονικά. Αλλά James Bond. Ναι. Θα περάσεις φυσικά από όλα τα stage, τις σκηνές, δηλαδή που γυρίστηκαν, τα μέρη που γυρίστηκαν οι σκηνές, και θα κάνεις ακριβώς το πρόγραμμα, το, έτσι, μες στην πολυτέλεια και στον πλούτο, το πρόγραμμα που έκανε ο James Bond. Παιδιά, νομίζω αξίζει. Από τα πολλά που έχουμε δει τα παράλογα, το ποσό αυτό δεν μου φαίνεται αστρονομικό για κάτι τέτοιο. Γιατί... 17.000 πόσο είπαμε? Όχι, είναι 18 για ένα άτομο για 5 μέρες, άρα μόνο σου θα πας. Και 74 πάλι για ένα άτομο, για 12. Αλλά σου λέει με jet τώρα, θα κάνεις τα πάντα. Ό,τι έκανες ταινίες, το κάνεις. Δεν μου βρίσκονται, αλλά θα το έκανα. Δηλαδή, άμα μου βρισκόντουσαν, θα τα ξόδευα. Λοιπόν, και στο νούμερο 4, La Iglesia de Tas. Θα καταλάβετε. Πάμε. Θέλω να δείτε πώς αυτή η υπεραιωνόβια εκκλησία μεταμορφώθηκε σε ένα σικάτο loft. Παιδιά, αυτή τώρα μιλάμε για εκκλησία του 16ου αιώνα. Τώρα μιλάμε στη Βόρεια Ισπανία. Αυτό, σε μια συνοικία που λέγεται Las Barrietas. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ένα αρχιτεκτονικό γραφείο σε συνεργασία με ένα φωτογράφο που λέγεται Tas, εξού και το όνομα, αναπαλαίωσαν όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο, παιδιά, έχει γίνει ερείπιο, έτσι. Οπότε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές δομικές αστάθειες, τι κάνανε, το διαμόρφωσαν, το ανακαίνισαν και το κάνανε μέσα με διάφορες πινελιές έτσι μοντέρνες, ένα πολύ σικάτο loft. Πρέπει να σου πω, βέβαια, ότι κρατήσανε. Νοικιάζεται ως Airbnb. Αυτό νοικιάζεται σαν Airbnb και νομίζω ιδιωτική όμως είναι κατά βάση κατοικία. Μπορεί το νοικιάζει όμως σε κάποιες περιόδους. Κάποιες περιόδους το νοικιάζει. Και πρέπει να σου πω ότι έχουν κρατήσει μέσα στοιχεία θρησκευτικής τέχνης και κάποιες ιδιόμορφες πινελιές. Δηλαδή, αν δούμε οι πίνακες μέσα, είναι όλοι έχουν τέτοια στοιχεία θρησκευτικά. Αλλά έχει και αυτό το μοντέρνο, έτσι, το touch. Βέβαια, το έφερε πολύ στο σήμερα. Πολύ, πολύ. Για να το επισκεφτεί όποιος θέλει να το επισκεφτεί. Βέβαια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάμε στο νούμερο 3 και στην viral φωτογραφία της ημέρας. Παιδιά, κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία που κάνει από το πρωί το γύρο του διαδικτύου. Είναι μια φωτογραφία όπου αποτυπώθηκε η στιγμή που προσπαθεί ο κύριος που βλέπετε πάνω από το παράθυρο να δραπετεύσει μέσα από το διαμέρισμά του σε μια καταδίωξη που γινόταν με την αστυνομία. Κάτω είναι αστυνομικός και δεν έχει ιδέα ότι από πάνω του βρίσκεται. Ακριβώς. Είναι η στιγμή που ο αστυνομικός μπαίνει μέσα στο σπίτι του. Ναι. Ο κύριος έχει προλάβει ήδη να ανέβει ο δράστης πάνω από το φωταγωγό, από το παράθυρο, τέλος πάντων, να ανέβει πάνω από το παράθυρο. Από το φεγγίτι, ας πούμε. Το φεγγίτι. Φεγγίτι δεν το λέμε. Ναι, ναι. Ο αστυνομικός, ναι, κοιτάει δεξιά και αριστερά. Βρήκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή μόνο τα 200 δέντρα κάναβης. Α, γι' αυτό τον αναζητούσανε. Ναι. Που είχε στο σπίτι του ο δράστης, με αποτέλεσμα να τον δουν οι αστυνομικοί που ήταν από κάτω και να το συλλάβουν λίγο αργότερα. Δεν τα κατάφερε, δηλαδή. Α, δεν είχε όλα αυτά, Αγγλία.
Όλα αυτά στο Λίβερπουλ, ακριβώς. Παιδιά, επικίνδυνο. Και θα βρέχε κιόλας. Είχε παλιό καιρό εκείνη τη μέρα. Κοίτα, εγώ θα το έβγαλε ελαφρυντικό μόνο και μόνο για την καινοτομία έτσι που σκέφτηκε να ανέβει πάνω. Καλέ, τι λες, τραπέτησε ο άνθρωπος, θα του δώσουμε και ελαφρυντικό. Ναι, όμως πολύ έξυπνο, παιδιά, αυτό θυμίζει η Home Alone σκηνή από ταινία. Είναι απίστευτο. Δεν θυμίζει τίποτα, να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι, να πάει. Λοιπόν, στο νούμερο 2, λοιπόν, δεν γέλανε μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα έχουν νευρικό γέλιο. Πάμε να δούμε. Παιδιά, σε μία έρευνα που έγινε από το UCLA, πρέπει να σας πω ότι είδαν ότι αλεπούδες, αγελάδες, φώκες, πτηνά έχουν και αυτά το δικό τους γέλιο. Παιδί μου, τι κάνει όταν τους γαργαλάει και γελάει. Βέβαια, άκου. Τώρα σοβαρά, αυτός είναι ο ήχος της αλεπού. Αυτός, παιδιά, είναι ο ήχος της αλεπούς. Και μέχρι και αρουραίοι, παιδιά, να ξέρετε, αν τους γαργαλίσεις στην κυλίτσα, έγινε αυτό το πείραμα στην Γερμανία. Να, αν τους γαργαλίσεις, γελάνε κι αυτοί. Ακούγεται λίγο σαν DJ. Ναι. Οπότε έχουν. Κοίτα, εγώ τα σκυλιά τα έχω δει, γελάνε. Το έχω ξαναπεί. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Να, και ο πίθηκος, ο χανίζει. Και βλέπουμε πως είναι ένα χαρακτηριστικό άνθρωπο. Είναι σίγουρα που χαρά ή ενοχλούνται. Κοίτα, εμένα μου φαίνεται χαρούμενο. Το κάθε ζώο έχει τις δικές του διαβαθμίσεις. Πιστεύω ότι μπορεί να νιώθουν το ίδιο και με εμάς. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει αυτή η σύνδεση. Η αντίδραση. Ναι, μάλλον υπάρχει αυτή η αντίδραση. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε μια άλλη αντίδραση που προκάλεσαν τα ίδια τα φιλαράκια με την Τζένιφερ Άνιστον έτσι κάπως να προσπαθεί να φτιάξει την κατάσταση. Όλα αυτά στο νούμερο 1. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη που λέτε λοιπόν η Τζένιφερ Άνιστον που έδωσε πρόσφατα, βγήκε και είπε ότι τότε που φτιάχναμε εμείς τα φιλαράκια τη δεκαετία των 90s, δεν είχαμε καμία πρόθεση, κακή πρόθεση, ώστε να αφήσουμε έξω από το κομμάτι της κωμωδίας διάφορες κατηγορίες, αν θα τις πούμε κατηγορίες τώρα για να συνονιθούμε, διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, ούτε είχαμε σκοπό μέσα από το χιούμορ μας και τα αστεία που κάναμε, ούτε να προσβάλλουμε κάποιον άνθρωπο, ούτε να φέρουμε κάποιον σε δύσκολη θέση. Γιατί όλο αυτό έχει ξεσπάσει από το γεγονός ότι η Generation Z δεν μπορεί να καταλάβει πια αυτό που βλέπει. Δηλαδή, πηγαίνοντας τόσο πίσω, είναι κάποια πράγματα που όντως στο αν υπάρχουν, σήμερα δεν μας φαίνονται αστεία. Υπάρχουν σχόλια και γελάγαμε στο παρελθόν. Ακριβώς, δεν μας φαίνονται μπορεί αστεία. Μπορεί σήμερα να θεωρούνται ομοφοβικά, ρατσιστικά. Βέβαια. Το παρελθόν ήταν στη σφαίρα, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως του χιούμορ. Λόγω και στα φιλαράκια που ήταν μια πολύ αγαπημένη σειρά. Εγώ το παρακολουθώ, το ξέρω απ' έξω από τις ελληνικές ταινίες περίπου, έτσι. Ξέρω την επόμενη ατάκα. Τώρα όντως μπορεί λίγο να το σκέφτεσαι, θα το ξαναβάζανε αυτό ως αστείο. Και αυτό πάει και σε άλλα θέματα. Κοίτα. Δηλαδή, ακούω χθες ότι θα πιάσουν τα βιβλία της Άγκαθα Κρίστη και θα αλλάξουν λέξεις όπως ο νέγρος ή τέτοιες αναφορές, διότι σήμερα αυτά δεν περνάνε. Ή στα βιβλία του Ιαν Φλέμινγκ που ήταν ο Τζέιμις Μποντ. Αλλά έχουμε πια, νομίζω, άποψή μου ότι το έχουμε παρακάνει με το political correct. Αυτό θέλω να σου πω εγώ, εντάξει. Πάντως, την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, βλέπουμε ότι και η δημιουργός, η συνδημιουργός τέλος πάντων, μία από τις πολλές που είχαν συμμετέχει για να φτιαχτούν τα φιλαράκια, είχε κάνει όντως μία προσφορά, έτσι, εισφορά 4 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορες ομάδες, οργανώσεις που στήριζαν τη διαφορετικότητα των ανθρώπων για να εξομαλύνει κάπως την κατάσταση. Για να το κάνει πιο, ρε παιδί μου, αποδεκτό. Για να είμαστε όμως πιο αντικειμενικοί, στο Netflix ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει σειρά και τη βλέπει κόσμος. Οπότε φαντάζομαι άμα ήταν τόσο κατακριτές θα την είχαν ρίξει τη σειρά από τόσο μεγάλο κάποια κανάλι. Κάποια πράγματα γίνονται και κλασικά από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, είναι λίγο λάθος τη λογική ότι να βλέπεις κάτι υπό το σημερινό πρίσμα. Ακριβώς, έχεις δίκιο. Γιατί κατά αυτή τη λογική μετά έχω ακούσει και διάφορα παρανοϊκά του να κρίνεις τους μεγάλους συνθέτες, δηλαδή ήταν με το τι ήταν τότε και να κρίνεις αν το έργο τους αυτή τη στιγμή αλλάζει η το τι έχουν προσφέρει, υπό ένα άλλο πρίσμα. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Ακριβώς. Και ο άνθρωπος εξελίσσεται και αλλάζει, οπότε προσαρμόζεται και η τέχνη από ό,τι βλέπουμε σε αυτά.